σήμερα Πρωτομαγιά συναντήθηκα με τους εργαζόμενους στο Σκαραμαγκά. Μια μεγάλη βιομηχανία, η ναυπηγική βιομηχανία, που βρίσκεται για μια ακόμη φορά σε κρίση. Θέλει μεγάλη και συστηματική προσπάθεια για να αποστατεύσουμε την εθνική βιομηχανική υποδομή, εν προκειμένου την εθνική ναυπηγική υποδομή. Χρειάζεται συστηματική προσπάθεια για να φτάσουμε σε έναν ενιαίο ναυπηγικό φορέα. Το νέο εθνικό παραγωγικό μοντέλο μπορούμε να το πετύχουμε, γιατί τώρα μπορούμε να ρίξουμε χρήμα στην αγορά. Η χώρα γίνεται ξανά αξιόπιστη. Οι τράπεζες λειτουργούν. Μπορούν να μας εμπιστευθούν επενδυτές, και Έλληνες και ξένοι. Βεβαίως, στο ενδιάμεσο αυτό διάστημα πρέπει να προστατεύσουμε τους εργαζόμενους. Ο εργαζόμενος του ιδιωτικού τομέα είναι αυτός που υφίσταται τις πιο μεγάλες θυσίες και έχει την πιο μεγάλη ανασφάλεια. Κάνουμε προσπάθεια αυτές τις μέρες να λύσουμε προσωρινά το πρόβλημα των αμοιβών που οφείλονται στους εργαζόμενους του Σκαραμαγκά. Τέτοια προβλήματα υπάρχουν δυστυχώς σε πάρα πολλές επιχειρήσεις. Και επειδή χρειάζεται πάντα διαπραγμάτευση με την Ευρώπη, ειδικότερα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στόχος μας είναι να ερμηνευτούν σωστά οι αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να μπορούν να έρθουν στα ελληνικά ναυπηγεία ξένα πολεμικά πλοία για να κατασκευαστούν ή για να επισκευαστούν, ώστε να υπάρχει δουλειά σε αυτόν τον βιομηχανικό κλάδο. Και η απότερη επιθυμία, ο απότερος στόχος, η ελληνική εμπορική ναυτιλία να ξανασυνδεθεί με την ελληνική ναυπηγική υποδομή. Άρα, το μήνυμα της σημερινής Πρωτομαγιάς θέλουμε να είναι συγκεκριμένο, υπεύθυνο, με προοπτική και ελπίδα. Οι δυσκολίες είναι μεγάλες, αλλά οι Έλληνες αγωνιζόμαστε και θα πετύχουμε.